Πάμε να δούμε τι γίνεται με το σεισμό, με τους σεισμούς, με τις δονήσεις που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον δόκτορα σεισμολογίας, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή όλες αυτές τις ημέρες και με αφορμή το μεγάλο κακό που έγινε στην Κρήτη και τις αλλεπάλληλες δονήσεις στη Θήβα, υπάρχει μια γενικευμένη ανησυχία. Υπάρχουν άλλες περιοχές, θα σας το ρωτήσω ευθέως, που δημιουργούν ανησυχία σε εσάς τους επιστήμονες? Κοιτάξτε, μια περιοχή η οποία έχει προβληματίσει είναι η περιοχή της Θήβας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει προβληματίσει και τους κατοίκους, έχει προβληματίσει και τις αρχές. Και αυτό συμβαίνει διότι από τις αρχές, τα μέσα Ιουλίου περίπου, συνεχώς υπάρχει μια σεισμική έξαρση στη συγκεκριμένη περιοχή. Έξαρση η οποία μάλιστα έχει ενταθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ και ένα μήνα, τον τελευταίο μήνα δηλαδή, και λογικό είναι να εμβάλλει σε προβληματισμό τη σεισμολογική κοινότητα αφενός και σε ανησυχία τους κατοίκους αφετέρου. Αυτή είναι η κατάσταση με την Θήβα και γι' αυτό έχει προχωρήσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο Εγκέλαδος στο προληπτικό του στάδιο. Είμαστε πριν από ένα σεισμό, ο οποίος δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι. Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, κύριε καθηγητά? Τι σημαίνει σχέδιο προληπτικό Εγκέλαδος, τι είναι αυτό? Προβλέπει πάρα πολλές ενέργειες από τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να προετοιμάζουν μία περιοχή εν ώψη μελλοντικού σχεδιασμού. Εν ώψη μελλοντικού σεισμού. Ξέρετε, το σχέδιο Εγκέλαδος είναι ένα πάγιο σχέδιο. Όλες οι περιοχές της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζουν και προληπτικά, όχι μόνο μετά από το σεισμό, όχι μόνο μετασεισμικά, και προληπτικά, διότι έχει αποδειχθεί ότι το να λαμβάνεις ορισμένα επιχειρησιακά μέτρα πριν από το σεισμό, ενδεχομένως, όχι βέβαια, δεν πρόκειται να αποτρέψουν το σεισμό, ο σεισμός θα γίνει ούτως ή άλλως, ενδεχομένως όμως να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει ένας μελλοντικός σεισμός. Κύριε καθηγητά, αυτό, μιλάμε για 1.700 δονήσεις όλο αυτό το διάστημα στη Θήβα. Τι σημαίνουν όλες αυτές? Από 1,6 έως 4,6 μέχρι τώρα. Τι σημαίνουν αυτές οι δονήσεις? Δηλαδή από την ιστοριογραφία τώρα, τη δική σας, οδηγούν πού? Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρώτον είναι μια ασυνήθιστη, ξεπερνάει κατά πολύ το μέσον όρο, το συνηθισμένο, και σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε, προς το παρόν τουλάχιστον, με ακρίβεια πότε θα γίνει, με τι μέγεθος θα γίνει και με τι πιθανότητα να γίνει. Στο παρελθόν αυτό το σημείο τι έχει δώσει και πόσο παλιά? Στο παρελθόν, όπως και σε άλλες περιοχές, έχουν γίνει ισχυροί καταστροφικοί σεισμοί. Αυτό το γνωρίζουμε. Και στη συγκεκριμένη περιοχή και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το εξαιρετικό η Θήβα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Έχουν υποφέρει τα Ιόνια, η Κρήτη επίσης παλιότερα, τα Δωδεκάνησα, ο Κορινθιακός, πολλές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχει περιοχή, σημείο, γωνιά της χώρας που να μην έχει υποφέρει. Επηρεάζεται, κύριε καθηγητά, και η περιοχή της Αττικής και η Αθήνα από αυτό που περιγράφεται? Ή της Αταλάντης? Από τις προηγούμενες, όχι, δεν είναι το ρήγμα της Αταλάντης, αυτό είναι το ρήγμα της Θήβας. Είναι το ρήγμα της Θήβας, το οποίο ένα τμήμα του έχει ενεργοποιηθεί, πολύ κοντά στην πόλη, έχει ενεργοποιηθεί και δίνει αυτούς τους σεισμούς που είπαμε προηγουμένως. Από τους προηγούμενους σεισμούς που γνωρίζουμε δεν υπήρξε μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε παλιότερους σεισμούς που έγιναν στην περιοχή της, κάποια ουσιαστική επίδραση στην Αττική. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να εξεταστεί ερευνητικά ίσως από την ερευνητική κοινότητα, αλλά το κύριο ενδιαφέρον νομίζω ότι εντοπίζεται στην περιοχή της Θήβας. Και αυτό το φαινόμενο, κύριε καθηγητά, των αμυνών με τις αλλεπάλληλες δονήσεις και σε άλλες περιπτώσεις και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, πόσο μπορεί να διαρκέσει, τι λένε τα δεδομένα, δηλαδή πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Το ίδιο υπήρξε πριν από το Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη, όπου εκεί ξεκίνησε περίπου ένα μήνα πριν τη Θήβα. Αλλά δεν είναι καθόλου σωστό για κάποιον που μας ακούει και ο οποίος δεν είναι ειδικός να κάνει κάποιους συνειρμούς και να πει «Α, στο Αρκαλοχώρι ξεκίνησαν η σεισμική δραστηριότητα ένα μήνα πριν, άρα εδώ θα γίνει ένας ισχυρός σεισμός ένα μήνα μετά». είναι πολύ χοντροειδής αυτή η συνειρμή. Εξάλλου είπαμε ότι δεν είναι και βέβαιο ότι θα γίνει. Προληπτικά λαμβάνονται τα μέτρα. Και πολύ καλά γίνεται και λαμβάνονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά στη χώρα, όπου γίνεται μια επιστημονική αξιολόγηση. Όπου, αυτό, κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη. Και λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα. Αυτό θα έλεγα. Έχει δηλαδή κάποιο σχεδιασμό να ξέρουν οι τοπικές αρχές, ο δήμαρχος, η αστυνομία, πώς θα κινηθούν για εκένωση, γιατί είναι κάποια τέτοια μέτρα. Και αυτό, προδιαγραφές χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού. Έχουμε τέτοιες προδιαγραφές και οδηγίες. Είναι τέτοια το 80 φτιάξει για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο σε μια σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Ελλάδα αυτό να γίνεται σε όλα τα σημεία που υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει κάποια σεισμική δόνηση. Έτσι δεν είναι? Επιτροποποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ενημέρωση του πληθυσμού, καθαίρεση επικινδυνοτήτων από κτίρια όπως είναι τα παλιά, τα οποία έχουν πολλά στοιχεία, επικρεμάμενους τείχους, επικρεμάμενα άλλα στοιχεία, εξωτερικά, μπαλκόνια, καθαίρεση τέτοιων επικινδυνοτήτων, προμήθεια εξοπλισμού που χρειάζεται την ώρα του σεισμού, απογραφή του ειδικευμένου προσωπικού το οποίο χρειάζεται μετά από ένα σεισμό, όπως είναι η μηχανική περιοχή, όπως είναι η γιατρή της περιοχής. Και στην Κρήτη, λίγο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας, στην Κρήτη είδαμε την πολύ μεγάλη αυτή τη θηριώδη δόνηση και τα αποτελέσματα που δυστυχώς άφησαν πολύ κόσμο στον δρόμο. Τους κόπους μιας ζωής τους διέλυσαν και ηλικιωμένοι άνθρωποι βλέπουμε με πόνο στην ψυχή να είναι αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία, στα αντίσκηνα. Υπάρχει ανησυχία, κύριε καθηγητά, για άλλο μεγάλο σεισμό στην Κρήτη? Όχι. Νομίζω ότι ο μεγάλος κίνδυνος για την Κρήτη έχει περάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Συμφωνεί η επιστημονική κοινότητα σύσσωμη σε αυτό, ότι δηλαδή ο κύριος σεισμός ήταν εκείνος που έγινε το πρωί της Δευτέρας και εξάλλου δεν έχουμε ένδειξη ότι έχει μετατοπιστεί η σεισμική δραστηριότητα προς άλλα γειτονικά ρήγματα. Θα πει κάποιος τι είδους ένδειξη θα μπορούσατε να έχετε. Εάν βλέπαμε κάποια έστω και μικρο σεισμική δραστηριότητα να εξελίσσεται σε γειτονικά ρήγματα, αυτό θα ήταν μια πρώτη ένδειξη. Όχι, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει τέτοια μετατόπιση και κατά συνέπεια δεν έχουμε καμία ένδειξη για επερχόμενο άλλο ισχυρό σεισμό στην συγκεκριμένη περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.